Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοια απόσταση να δημιουργείται μεταξύ του πολιτικού και του πολίτη. Αν θέλουμε να γεφυρώσουμε αυτή την απόσταση, δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε παιχνίδι εξουσίας. Πρέπει να πάμε στη βάση, πρέπει να δουλέψουμε, να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε, να αλλάξουμε εντελώς την οτροπία που έχει ο πολιτικός απέναντι στην κοινωνία και να κάνουμε πλέον δουλειά με μιλμιγκιού. Επιμένουν οι Έλληνες, η πολιτική ηγεσία του τόπου, δυστυχώς συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, να θεωρούν την ανάπτυξη μια εύκολη υπόθεση. Η ανάπτυξη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Η ανάπτυξη προέρχεται από την δυνατότητα και τη διάθεση μιας κοινωνίας να επενδύσει στον εαυτό της. Σήμερα νομίζουμε ότι αν φέρουμε ξένους επενδυτές, από τους Αμερικάνους, τους Ελληνοαμερικάνους, μέχρι και τους Σύριους πρόσφυγες, θα αρχίσουν κάποιοι να βάζουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θα φέρει τα λεφτά τους στην Ελλάδα, εάν δεν αρχίσουμε να επενδύουμε εμείς στη δική μας τη χώρα. Για να καταλάβουμε γιατί δεν επενδύει ο Έλληνας στη δική του τη χώρα, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματα. Και ενώ οι υπουργοί συμπεριλαμβανομένων και κάποιων υπουργών του ΠΑΣΟΚ πηγαίνουν στο εξωτερικό και λέγανε στους ξένους, πείτε μας τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς, να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη για τις επενδύσεις σας, το ερώτημα που θα έπρεπε να κάνουμε είναι τι πρέπει να κάνουμε να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη για τους Έλληνες. Τότε με τον κύριο Νικηδιάδη είχαμε κάνει πολλή δουλειά, κυρίως για να ανοίξουμε καινούριες αγορές, διότι αν θυμόσαστε τις χρονιές που αναλάβαμε, είχαμε τεράστιο πρόβλημα από την Αγγλία και την Γερμανία. Ειδικά στη Ρωσία το άνοιγμα. Κάναμε το άνοιγμα στη Ρωσία, κάναμε το άνοιγμα στο Ισραήλ και κάναμε και το άνοιγμα της Τουρκίας. Και στην Τουρκία ακριβώς. Τρία ανοίγματα τα οποία κάλυψαν το κενό που δημιουργούσε τότε. Στο Ισραήλ ήταν μαζί και με το νέο δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Ακριβώς. Αλλά το αξιοποιήσαμε το ίδιο πρώτο καλοκαίρι. Ακριβώς, έτσι πρέπει να λειτουργεί μια σοβαρή, ας πούμε. Αυτή ήταν μια καλή δουλειά, και αλλά ήταν μια δουλειά η οποία γίνεται όταν φτάσεις πια στο υπουργικό επίπεδο. Όταν είσαι στη σημερινή μου θέση που σχεδιάζεις για το μέλλον, αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να ξεχάσεις για ένα λεπτό όλα τα θέματα εξουσίας και τις δυνατότητες που σου δίνει η εξουσία και να πας να λειτουργήσεις πάρα πολύ πιο συνδυαστικά με την τοπική κοινωνία για να καταλάβεις ποιες είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, οι οποίες σήμερα είναι αναξιοποιητές. Όταν είσαι στο Υπουργείο δεν έχεις την πολυτέλεια να κάνεις αυτή τη δουλειά. Σήμερα όμως την έχουμε και πρέπει να την κάνουμε. Τι εννοώ με αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσουν δύο Έλληνες σε ένα καφενείο και να πούνε, βρε αδελφέ, γιατί οι τάδε βγάζουν λεφτά από την τάδε δραστηριότητα και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτό στην Ελλάδα. Μας έχουν δώσει το καλύτερο οικόπεδο, μας έχουν δώσει όλο τον πλούτο που θα μπορούσε κανείς να ζητήσει σαν χώρα. Δόξα τω Θεώ, καλά μυαλά έχουμε και αυτό φαίνεται από την επιχειρηματική ικανότητα των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Τι είναι αυτό που μπλοκάρει σήμερα τον Έλληνα από το να αξιοποιήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές? Λοιπόν, αυτή η άσκηση πρέπει να γίνει στη βάση. Και δυστυχώς, ποιο είναι το λάθος που κάνουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα? Μένουν στο Υπουργείο τους, φεύγουν από το Υπουργείο και μετά περιμένουν πότε θα ξαναυπουργοποιηθούν. Μα το θέμα δεν είναι να υπουργοποιηθείς. Το θέμα είναι να έχεις κάτι να πεις για τον τόπο σου. Και για να έχεις κάτι να πεις για τον τόπο σου, πρέπει να έχεις τοπική κοινωνία. Και αυτή είναι η λογική η οποία με βρίσκει στη Ρόδο αυτό τον καιρό. Δηλαδή, ερχόμαστε σε μια περιοχή και λέμε: θέλουμε να καταγράψουμε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, θέλουμε να δούμε τι τις μπλοκάρει αυτή τη στιγμή και πρέπει να δούμε ποια είναι η διαδικασία για να ξεμπλοκαριστούν και να μπορούν να οδηγήσουν την ανάπτυξη.